Να ξεκινήσουμε λίγο από εσάς, με αφορμή και όσα ακούσαμε τον κύριο Πολάκη. Ήταν λάθος η εξαίρεση Πολάκη και Τζανακόπουλου από την Επιτροπή, κύριε Καστανίδη? Κυρία Αναστασοπούλου, θα σας πω το εξής. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να έχει επιληθεί πολύ απλά με μια συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων. Αλλά συνήθως στη θεατρική πολιτική σκηνή επιλέγονται δραματικές πράξεις για να παράγονται πολιτικές εντυπώσεις. Κάνω μια επισήμανση. Το να ζητάς πριν ακόμη ξεκινήσει μια εξεταστική ή προανακριτική επιτροπή την εξαίρεση κάποιων ανθρώπων, με βάση τον κανόνα ότι προτίθεμαι να τους καλέσω ως μάρτυρες και συνεπώς ζητώ την εξαίρεσή τους, αυτή η διαδικασία ουσιαστικά υπονομεύει τον βασικό κοινοβουλευτικό κανόνα, ο οποίος ορίζει, είναι interna corporis της Βουλής αυτό που λέω, είναι βασικός κοινοβουλευτικός κανόνας. Ναι, όμως την πρόταση εξαίρεσης, κύριε Καστανίδη, την έκαναν στελέχη του κινήματος. Βεβαίως, ασφαλώς. Το οποίο είστε και εσείς. Με το κόμμα. Ασφαλώς, όχι, δεν διαφωνώ με το κόμμα, θα σας πω σε λίγο. Λοιπόν, όταν λοιπόν ζητάς την εξαίρεση πριν ξεκινήσουν, τότε διαμορφώνεις το εξής στάτους. Σε επόμενη προανακριτική επιτροπή, κάθε ένας ο οποίος εγώ θέλω να αποκλείσω τον κύριο οικονόμου, θα λέω ότι τον έχω καλέσει. Μα έχει θέμα. Και δεν έχει. Ποιο είναι το θέμα? Μα έχουν θέμα αυτοί οι δύο, υποτίθεται. Γι' αυτό ποιο έγινε είναι το θέμα? Όχι. Για προηγούμενα δεδομένα του. Όχι, όχι. Αλλά όχι, γιατί όχι, έγινε? Όχι. Προσέξτε κάτι. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά, κύριε οικονόμου, ανάμεσα στο παράδειγμα του 2010 και στην περίπτωση των Τζανακόπουλου Πολάκη. Μετά θα με το επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο. Στην επιτροπή λέτε για το βατοπέδι. Βέβαια, στην επιτροπή για το βατοπέδι, οι δύο πρώην συνάδελφοί μου, ο κύριος Λαφαζάνης και ο κύριος Παπουτσής, είχαν ήδη κληθεί και είχαν καταθέσει ως μάρτυρες ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών. Εδώ δεν έχει γίνει, λέτε. Έχει σχέση, διότι. Μα μετά τότε... όμως η γνωμοδότηση που έγινε λέει ανεξαρτήτως αν έχουν κληθεί ή πρόκειται να. Άρα, το πρόκειται να κληθούν. Την παρούσα. Το πρόκειται να κληθούν είχε σχέση με τους συγκεκριμένους δύο συναδέλφους που είχαν ήδη κληθεί. Άρα λοιπόν στην με προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή δεν δημιουργεί αυτοδικασμένο, ας το πούμε. Όχι, όχι, όχι. Διότι στην προκειμένη περίπτωση το ίδιο θα έπρεπε να συμβεί με Τζανακόπουλο και Πολάκη αν είχαν κληθεί προηγουμένως ενώπιον της δικαιοσύνης ή των διοικητικών άρα αρχών. Άρα δικαιολογημένα. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν δεν εκλήθησαν. Μάλιστα. Άρα θα έπρεπε κατά την άποψή μου να συμβούν δύο πράγματα. Ή να ζητήσει για τη συγκεκριμένη περίπτωση ο πρόεδρος της προανακριτικής επιτροπής μια νέα γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου ή να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων. Ιδάλλως, επαναλαμβάνω, παραβιάζουμε βασικό κοινοβουλευτικό κανόνα. Άρα τώρα είναι ο οποίος λέει να ξαναγυρίσουν. Ο βασικός κοινοβουλευτικός κανόνας, θα σας πω ότι είπε ο κ. Στασούλας, ο οποίος αντέδρασε ψύχραμα, σε αντίθεση με άλλους. Ο βασικός κοινοβουλευτικός κανόνας είναι ότι η σύνθεση μιας επιτροπής καθορίζεται αποφασιστικά από την προτείνουσα κοινοβουλευτική ομάδα. Ιδάλλως κάθε πλειοψηφία θα μπορεί να ορίζει όποιον θέλει. Άρα σε αυτή τη φάση, κύριε Καστανίδη, μισό Στασούλας, λεπτό. Ναι. Τζανακόπουλος και Πολάκης έχουν θέση στην επιτροπή, κατά τη γνώμη σας? Θα σας πω αμέσως. Η άποψή μου είναι ότι ναι, αλλά υπάρχει μια ψυχραιμότερη αντίδραση από τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος είπε θα κοιτάξουμε να βρούμε μια λύση μέχρι την επόμενη Τρίτη, αναβάλλοντας τη συνεδρία της επιτροπής. Τι λύση βλέπετε εσείς? Κατά την άποψή μου, δύο είναι οι πιθανές λύσεις, αυτές που είπα και πριν που θα έπρεπε εξ αρχής να γίνουν. Δηλαδή, ή να υπάρξει η πρόταση του Προέδρου της Προανακριτικής Επιτροπής προς το Επιστημονικό Συμβούλιο, με δεδομένο ότι έχουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Άρα, μια νέα γνωμοδότηση. Να κάνετε μια γνωμοδότηση, ή να βρεθεί η λύση όταν κληθούν ως μάρτυρες. Να αποκλειστούν από την Επιτροπή. Στην ημέρα που θα κληθούν ως μάρτυρες, να αντικατασταθούν από άλλα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και να επανέλθουν μετά. Επομένως, ξεκινάει η συνεδρίαση με όλα τα μέλη της Επιτροπής όπως έχουν οριστεί. Και στην πορεία μπορεί να γίνει αυτό που λέτε. Αλλά θα δούμε όμως. Αυτό όμως διαφωνεί με το κόμμα σας, κύριε Καστανίδη. Γιατί μου είπατε πριν, δεν διαφωνώ. Το κόμμα σας λέει άλλο. Κύριε οικονόμου, επειδή το διάβασα και αλλού και μάλιστα διάβασα και διάφορες ανοησίες του τύπου. Όταν κάνεις μια δήλωση και μπορεί να είναι υπέρ κάποιων διαδικασιών της αλήθειας ή κανόνων του κοινοβουλευτισμού, μπορεί να κλείνει το μάτι σε άλλα κόμματα. Λοιπόν, αυτές οι σαχλαμάρες που λέγονται. Για σας, ναι, 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 οι σαχλαμάρες που ακούγονται, ας πούμε, στην ελληνική δημόσια ζωή. Δεν είναι αντίθετη θέση όμως από τη θέση του. Δεν είναι αντίθετη στο κόμμα μου. Είναι αντίθετη στην θέση που πήραν δύο καλοί μου συνάδελφοι. Απόφαση του κόμματος δεν υπάρχει. Εάν είχε έρθει κύριος το θέμα. Ο κύριος Κεγκέρογλου δεν κατέθεσε το αίτημα αυτό. Ο κύριος Κεγκέρογλου πήρε ως εδικαιούτο μία πρωτοβουλία μαζί με την κυρία Λιακούλη, αλλά τέτοιο θέμα δεν συνοήθηκε με το κόμμα. Ποτέ, δεν ήρθε στο εσωτερικό της κοινωνίας. Α, δεν λειτουργήσε κόμμα. Ποτέ. Μάλιστα, συλλογικά δηλαδή. Λοιπόν, μάλιστα. Κύριε Κεγκέρογλου. Άρα λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κεγκέρογλου, γερμού αμέσω. Άρα λοιπόν. Στο Πασόκ έχει τα συλλογικά, έχει διαδικασίες. Άρα λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το εξής. Εδικαιούνται δύο συνάδελφοι, διότι μάλιστα. Κάθε βουλευτής έχει το δικαίωμα να παίρνει μια πρωτοβουλία. Αλλά δεν ήταν απόφαση συλλογικού οργάνου της Πασόκ. Συνεπώς, εγώ θα μπορούσα να είμαι ο θέτον το ερώτημα, όχι εσείς. Κύριε Κεδίκογλου, άρα εδώ να περιμένουμε μια πολιτική λύση.